Φίλες και φίλοι, σύντροφες και σύντροφοι, για όποιον εξακολουθεί να πιστεύει το παραμύθι ότι υπάρχει καπιταλιστική ανάπτυξη για όλους, όπου τάχα όλοι θα βγουν κερδισμένοι, σίγουρα το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας είναι πολύ διδακτικό. Το ίδιο και για όποιον πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ταμεία της αποτελούν ασπίδα για τα δικαιώματά μας και τη σωτήρια λύση για τις ανάγκες μας. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ατέλειωτους καταλόγους με στατιστικά στοιχεία. Όλοι όσοι ζουν εδώ, στην Κοζάνη, στην Πτολεμαΐδα, στη Δυτική Μακεδονία, γνωρίζουν τι έφερε η υλοποίηση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απολιγνητοποίηση και η πράσινη μετάβαση. Γνωρίζουν για τις κατευθύνσεις που εφαρμόζονται με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος για να βρουν κερδοφόρα διέξοδο τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια των ευρωπαϊκών και εγχώριων ομίλων. Τι δείχνουν τα στοιχεία? Πάνω από το 25% του πληθυσμού της Δυτικής Μακεδονίας αντιμετωπίζει πλέον κίνδυνο φτώχειας. Το ποσοστό αυξήθηκε κι άλλο μετά το 2020 που ήταν στο 21%. Το ΑΕΠ της περιοχής έχει μειωθεί από το 2015 έως το 2021, λίγα χρόνια πριν δηλαδή, κατά 21,5%. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μείωση σε περιοχή της Ελλάδας. Ο πληθυσμός στις ηλικίες μεταξύ 15 και 45 ετών μειώθηκε σχεδόν 6% από το 2018 στο 2022. Η ανεργία της περιοχής ξεπερνά κατά πολύ το μέσο όρο της χώρας και την κατατάσσει στη θλιβερή πρώτη θέση, αγγίζοντας το 17,7%. Τα δώρα που έφερε λοιπόν η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το λαό στο ενεργειακό κέντρο, στην καρδιά της βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα, είναι πράγματι εντυπωσιακά. Τώρα, η άρχουσα τάξη αξιοποιεί την ίδια την καταστροφή που έφερε η πολιτική της στο λαό για να διαπράξει νέα εγκλήματα. Η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, ακόμα και ο Βελόπουλος που παριστάνει τον αντισυστημικό, προσπαθούν να εξαπατήσουν για μια ακόμα φορά. Παρουσιάζουν ξανά ως λύση την αιτία του προβλήματος. Υπόσχονται ξανά ότι η πράσινη μετάβαση θα γίνει δίκαιη για όλους. Παρουσιάζουν ως φάρμακο δια πάσα μέσο τις νέες επενδύσεις και τα πακέτα των κοινοτικών ταμείων που διασφαλίστηκαν με τα νέα δάνεια που πήρε η κυβέρνηση και τους σκληρούς αντεργατικούς μεταμνημονιακούς όρους, όπως αυτοί που αποτυπώθηκαν στους νόμους Κατζηδάκη και Γεωργιάδη. Έτσι, παρουσιάζονται ως σανίδα σωτηρίας οι νέες επενδύσεις των ομίλων που ήδη υλοποιούνται, που αδειοδοτήθηκαν ή αναμένονται να αδειοδοτηθούν. Επενδύσεις που αφορούν πολλούς ενεργειακούς τομείς, από την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή πράσινου υδρογόνου έως τα νέα φωτοβολταϊκά πάρκα, την κατασκευή και την επέκταση νέων δικτύων φυσικού αερίου και υδρογόνου, την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής μπαταριών λιθίου και την κατασκευή νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Επενδύσεις για τις οποίες έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν οι τραπεζικοί όμιλοι που θα δώσουν νέα δάνεια, οι κατασκευαστικοί και οι ενεργειακοί όμιλοι που θα αξιοποιήσουν τα κονδύλια των κοινοτικών ταμείων. Ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας όμως δεν έχει κανένα λόγο να πανηγυρίζει. Βιώνει ήδη με τον πιο οδυνηρό τρόπο το σκληρό, αντιλαϊκό, ταξικό πρόσημο της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Τι αποδεικνύει, φίλες και φίλοι, η ίδια η ζωή? Αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι τα κέρδη των πράσινων ομίλων δεν πέφτουν από τον ουρανό και δεν πρόκειται να πέσουν από τον ουρανό. Για να είναι κερδοφόρες οι νέες πράσινες επενδύσεις, για να αυξάνονται τα κέρδη των ομίλων, πρέπει να αυξηθεί το ξεζούμισμα, να φορτωθούν με νέα βάρη οι πλάτες της λαϊκής οικογένειας. Για να αυξηθεί η κερδοφορία του ομίλου της ΔΕΗ, όχι μόνο
μόνο συνεχίζεται η εντατικοποίηση των εργαζομένων της και οι οκτάμινες συμβάσεις, αλλά τώρα καταργήθηκαν ακόμα και τα όρια μοριοδότησης, όπως οι προβλέψεις για ανέργους, πολύτεκνες οικογένειες, αμαία, εντοπιότητα που υπήρχαν στις προσλήψεις στα οκτάμινα κάποια χρόνια πριν. Για να αυξηθεί η κερδοφορία των πράσινων ομίλων που επενδύουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι εργαζόμενοι δουλεύουν χωρίς συλλογικές συμβάσεις, με την εντατικοποίηση να αυξάνεται, με τα 10ωρα και τα 12ωρα, τις μαύρες εργασιακές σχέσεις, χωρίς κατάλληλα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς τους. Για τον ίδιο λόγο συνεχίζεται η εγκληματική πολιτική που καθορίζει τα μέτρα ασφάλειας με κριτήριο το κόστος και το όφελος για την επιχείρηση και το κράτος. Έτσι συνεχίζεται το λουτρό αίματος των εργαζομένων στον βωμό του κέρδους. Το νέο εργατικό ατύχημα, το νέο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοτάξιο κατασκευής αιωλικού πάρκου στο Βέρνιο φώτισε ξανά τις άφλιες συνθήκες που δουλεύουν οι εργαζόμενοι στον παράδεισο της δίκαιης πράσινης μετάβασης. Χωρίς ουσιαστικούς ελέγχους των συνθήκων εργασίας, των μηχανημάτων, από την υποστελεχωμένη επιθεώρηση εργασίας, χωρίς γιατρό εργασίας, νοσηλευτές, ασθενοφόρα στις απομακρυσμένες περιοχές. Δεν λείπουν όμως τα αναγκαία μέσα μόνο στα απομακρυσμένα εργοτάξια. Λείπουν στο ίδιο το νοσοκομείο της Κοζάνης και στα κέντρα υγείας. Λείπουν βασικές ιατρικές ειδικότητες, αφού η κάλπικη κρατική πολιτική προσλήψεων με απαράδεκτους μισθούς αφήνει στην πράξη κενές τις συγκεκριμένες θέσεις. Το προηγούμενο διάστημα το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΠ κάλεσε σε αποχή από τις μεταφορές για εξιτήρια και προγραμματισμένες εξετάσεις, γιατί δεν επαρκούν τα ασθενοφόρα, οι οδηγοί, οι τραυματιοφορείς. Και το κενό ανέλαβε φυσικά να το καλύψει η ιδιωτική πρωτοβουλία. Το κράτος δηλώνει ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει την προστασία της υγείας μας. Μπορεί όμως να διασφαλίσει μεγάλες προαπαλλαγές στους εφοπλιστές, στους τραπεζικούς ομίλους, στους στρατηγικούς επενδυτές. Μπορεί να αγοράζει πανάκριβα F-35 για τις ανάγκες και τα εγκληματικά σχέδια του ΝΑΤΟ. Για όλους εμάς όμως, το κράτος μας επιφυλάσσει το ρόλο του πελάτη. Ο τιμοκατάλογος έχει ήδη ανακοινωθεί στα δημόσια νοσοκομεία. Από 300 έως 2.000 ευρώ, άμεση πληρωμή και τα υπόλοιπα θα τα δώσουμε ως ασφαλισμένοι μέσω του ΕΟΠΗ. Αν δεν έχουμε, θα περιμένουμε μήνες και χρόνια στις λίστες της ντροπής με κίνδυνο να χάσουμε τη ζωή μας περιμένοντας. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Γιατί για το κράτος η υγεία μας είναι κόστος που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και εμποδίζει να δίνονται ακόμα μεγαλύτερη πακτολή χρημάτων στους πράσινους ομίλους από τον πακτολό που δίνεται σήμερα, για να έρθει τάχα στο μέλλον η ανάπτυξη για όλους. Το παραμύθι για τη δίκαιη πράσινη μετάβαση μεταφράζεται σε νέα ασήκωτα βάρη, σε νέες περικοπές στο εισόδημα της λαϊκής οικογένειας. Στην τηλεθέρμανση οι τιμές οικιακής κατανάλωσης τραβούν την ανηφόρα και θα αυξηθούν κι άλλο, όπως κι αν καταλήξουν τα παζάρια για το καθεστώς αποζημίωσης ανάμεσα στη διαδημοτική επιχείρηση τηλεθέρμανσης και στη ΔΕΗ. Ήδη πριν τα παζάρια, η δημοτική επιχείρηση της Πτολεμαΐδας είχε ανακοινώσει τη μεγάλη αύξηση της τιμής μονάδας κατά 20 ευρώ περίπου και στη συνέχεια αναδιπλώθηκε λόγω των αντιδράσεων. Τώρα προαναγγέλλεται η νέα μεγάλη αύξηση που με βάση τις σημερινές διεθνείς τιμές θα φτάσει τα 80 με 85 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όσοι περιμένουν να φτάσει επιτέλους η τηλεθέρμανση και στα δικά τους σπίτια θα διαπιστώσουν δυστυχώς ότι δεν πρόκειται πλέον για τη φθηνή λύση που υπήρχε πριν αρχίσει η απολιγνητοποίηση. Τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Κρύβεται μια μαγική λεξούλα. Η λεξούλα κέρδος. Και γι' αυτό το λόγο η εμπορευματοποίηση όλων των αναγκών μας. Για να διασφαλιστεί το κέρδος θα σηκώσουμε ακόμα πιο πολλά βάρη, είτε ως καταναλωτές είτε ως φορολογούμενοι,
για τη σχετική επιδότηση της ΔΕΗ. Και οι δημοτικές, διαδημοτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν σανίδα σωτηρίας. Δημοτικές και διαδημοτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα, για να μην γίνουν ζημιογόνες, πρέπει να ακολουθούν πλέον τους νόμους της καπιταλιστικής αγοράς. Δείτε για παράδειγμα την αύξηση του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Με αυτή την αύξηση δικαιολόγησε την αύξηση της τιμής της οικιακής κατανάλωσης που ανακοίνωσε αρχικά η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας. Αυταπάτη επίσης είναι ότι οι δημότες των τριών δήμων, αφού θα είναι αποκλειστικοί πελάτες, θα μπορούν να πιέσουν ως καταναλωτές για να μην ανέβουν οι τιμές. Στο νέο νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ που βρίσκεται στη διαβούλευση, προβλέπεται με σαφήνεια ότι οι νέες μονάδες, οι νέοι σταθμοί συμπαραγωγής, όπως αυτός που θα κατασκευάσει η ΔΕΗ, σε έκταση του πρώην λιγνητικού της καρδιάς, εκτός της θερματικής περίοδου προς το παρόν, και λέω προς το παρόν γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει, θα μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά. Αυτός που θα μπορεί επομένως να πιέσει για αυξήσεις τιμών για να μην το αλλάξει και βγει στην αγορά, θα είναι οι όμιλοι όπως η ΔΕΗ με τη στήριξη του κράτους. Στην Κοζάνη είδαμε ήδη τη Δημοτική Αρχή να καλλιεργεί τον κοινωνικό αυτοματισμό, λέγοντας ότι το πρόβλημα της επιχείρησης είναι όσοι δεν πληρώνουν, ότι το πρόβλημα είναι οι μπαταχτσίδες. Λες και δεν ξέρουμε για ποιους λόγους σήμερα δεν μπορεί να πληρώσει η λαϊκή οικογένεια. Αντίστοιχο είναι το πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας που διαπερνά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο την Ελλάδα. Με τις συμπέρογες συνεχής αυξήσεις την τριετία 2021-2023 που οι τιμές έφτασαν στο Θεό. Αυξήσεις οι οποίες διασφάλισαν τα προκλητικά ψηλά κέρδη των πράσινων ενεργειακών ομίλων με τη στήριξη και των κρατικών επιδοτήσεων για να διατηρηθούν οι τιμές ψηλά και τα κέρδη ψηλά. Ακόμα και τώρα που οι διεθνείς τιμές έχουν προσωρινά μειωθεί διεθνώς αρκετά στο φυσικό αέριο, η ελάφρυνση για τις λαϊκές οικογένειες είναι στην πραγματικότητα ελάχιστη και τα κέρδη των ομίλων συνεχίζουν να αυξάνονται μέσα στον παράδεισο της πράσινης μετάβασης. Και την ίδια ώρα, το πάρτι των άναρχων νέων επενδύσεων, όπου και όπως θέλει ο πράσινος επενδυτής, εκτός από περιπτώσεις που ξεδιπλώνονται οι ισχυρές αγωνιστικές λαϊκές αντιδράσεις, συνεχίζεται. Ακόμα το βλέπουμε αυτό όχι μόνο στις επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί, αλλά και στα νέα σχέδια. Από τα αιωλικά πάρκα και τα σχέδια στο Βέρνιο και στο Μάλι Μάδι, μέχρι τα φωτοβολταϊκά στην Καλαμιά, στην Καλατινή και στο νέο σχέδιο για πλωτά φωτοβολταϊκά στη λίμνη Πολυφίτου. Ίδιο είναι το συμπέρασμα παντού, ό,τι και όπως θέλει ο επενδυτής. Αυτή η συνεχής από όλες τις κυβερνήσεις έγκριση νέων σχεδίων με γνώμονα το μέγιστο κέρδος των ομίλων οδήγησε και στο φρακάρισμα του υπάρχοντος δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην έλλειψη διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου, όπως λένε. Για να διασφαλιστεί η κερδοφορία των επενδύσεων των ομίλων τίθεται τώρα ως βασικός στόχος η αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς. Και για να υλοποιηθούν οι στόχοι της άρχουσας τάξης για μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμπο μεταφοράς από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχοι που συνδέονται άμεσα και με τον ενεργειακό πόλεμο της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας με τη Ρωσία, τον οποίο επίσης χρυσοπλήρωσε ο λαός μας και όλοι οι λαοί των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ενεργειακή ακρίβεια. Φίλες και φίλοι, όλα τα κόμματα του συστήματος, ιδιαίτερα της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, είναι συνένοχα για το μεγάλο έγκλημα σε βάρος του λαού της Δυτικής Μακεδονίας και πανελλαδικά.
όλοι συμφωνούν με τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου. Τις προωθούν μαζί, τις ψηφίζουν μαζί και όσο περισσότερο συμφωνούν, τόσο σηκώνουν τους τόνους της κάλπικης διαμάχης για να εγκλωβίσουν τη λαϊκή της αρέσκεια. Όλοι μαζί συμφώνησαν και προώθησαν το παραμύθι της δίκαιης πράσινης μετάβασης με την οποία τάχα θα κερδίσουμε όλοι. Η κάλπικη διαφοροποίησή τους από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έγινε και γίνεται με πολλούς τρόπους. Στην αρχή, με την κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι προχωρά στη βίαιη και όχι στην ομαλή απολιγνητοποίηση. Να αποδεχθούμε δηλαδή την αντιλαϊκή κατεύθυνση, να αποδεχθούμε τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγούν στην κατάργηση της αξιοποίησης του εγχώριου λιγνίτη, αλλά να επιλέξουμε τον αργό θάνατο. Να επιλέξουμε την ομαλή μετάβαση, την ομαλή υποτίθεται αύξηση της ανεργίας, την ομαλή ενεργειακή φτώχεια. Τον αργό θάνατο μας παρουσιάζουν ως προοδευτική λύση το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ το ΜΕΡΑ25 και η Νέα Αριστερά ζητούν την άμεση απαγόρευση των εγχώριων εξορίξεων. Φαίνεται ότι το εισαγόμενο αμερικανικό LNG και γενικότερα το εισαγόμενο φυσικό αέριο και πετρέλαιο που επίσης προέρχονται από εξορίξεις γίνεται χωρίς κανένα πρόβλημα για το περιβάλλον και χωρίς κανένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Γιατί δεν λένε απαγόρευση των εισαγωγών φυσικού αερίου και LNG. Στη συνέχεια το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ στις διάφορες εκδοχές του, γιατί τώρα έχει γίνει ΣΥΡΙΖΑ 1, 2, 3 με τη Νέα Αριστερά και το ΜΕΡΑ25 κλπ. Κατηγόρησαν την κυβέρνηση για έλλειψη ειδικού χωροταξικού σχεδίου για την προστασία του περιβάλλοντος. Λες και δεν γνωρίζουμε από την πείρα μας από τα χωροταξικά πλαίσια που θεσμοθέτησαν όλες οι κυβερνήσεις ποιος είναι ο στόχος των χωροταξικών σχεδίων στον καπιταλισμό. Ποιος ήταν, είναι και θα είναι ο στόχος των χωροταξικών σχεδίων. Δεν είναι άλλος από τη διασφάλιση της μεγάλης απόδοσης της κερδοφορίας των επενδύσεων και από τη ρύθμιση του ανταγωνισμού ανάμεσα σε διαφορετικά τμήματα του κεφαλαίου, για παράδειγμα σε τμήματα που επενδύουν στον τουρισμό, στην ενέργεια, στην παραγωγή τροφίμων ή και ανάμεσα στους ενεργειακούς ομίλους, γιατί και εδώ εκδηλώνεται σφοδρός ανταγωνισμός. Γι' αυτό και η χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας γίνεται όλα αυτά τα χρόνια στην ουσία, όπως είπαμε και προηγουμένως, όπου και όπως θέλει ο επενδυτής, ακόμα και σε περιοχές Natura. Τώρα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι δεν στηρίζει τις ενεργειακές κοινότητες. Έχει αλλάξει η καραμέλα. Οι οποίες αποτελούν τάχα την πεμπτουσία της λεγόμενης ενεργειακής δημοκρατίας και γενικότερα ότι δεν διασφαλίζει η κυβέρνηση επαρκή κονδύλια από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους μικρούς επιχειρηματίες. Ας δούμε με τη γλώσσα των αριθμών τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και στη συνέχεια γιατί συμβαίνει. Από το 2018 ως το 2023 δημιουργήθηκαν 1689 ενεργειακές κοινότητες με συνολική ισχύ 1164 ΜΒ. Δημιουργήθηκαν με βάση την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτυπώθηκε με ένα νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2018 και στη συνέχεια με ένα νόμο νέο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το 2023. Ο νέος νόμος προβλέπει τις ενεργειακές κοινότητες πολιτών, όχι μόνο τοπικής διοίκησης, καταλαβαίνετε τι σημαίνει πολιτών, πολίτης είναι και ο επιχειρηματίας, και τις κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι ήδη δεύτερη πανελλαδικά σε αυτό με 294 εγκαταστημένες ενεργειακές κοινότητες. Στο νέο σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπονται ήδη αδειοδοτήσεις για νέες ενεργειακές κοινότητες που θα φτάνουν τα 2 γιγαβάτ.
και ήδη έχουν υποβληθεί αιτήσεις για τα 1600. Γι' αυτό το αρχικό σοσιαλδημοκρατικό αφήγημα δεν πείθει, αφού τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, και τροποποιήθηκε ξανά για να σερβιριστεί σαν ξαναζεσταμένο πιάτο. Τι λένε τώρα? Η Νέα Δημοκρατία μας λένε ενδιαφέρεται μόνο για τις ενεργειακές κοινότητες για εμπορικούς σκοπούς και όχι για τους αυτοπαραγωγούς. Γι' αυτό δεν λαμβάνει μέτρα για να λυθεί το πρόβλημα διαθεσιμότητας του ηλεκτρικού χώρου που υπάρχει σήμερα. Γι' αυτό και απαιτείται, μας λένε όπως ο Κουκουλόπουλος, η συγκρότηση προοδευτικού μετόπου για την αναβάθμιση του δικτύου, για την ενίσχυση των αυτοπαραγωγών. Για αυτούς τους έχει πάρει ο πόνος. Ποια είναι πάλι η αλήθεια? Όπως είπαμε, το πρόβλημα έλλειψης διαθέσιμου ηλεκτρικού δικτύου προέκυψε από την άναρχη έγκριση από όλες τις κυβερνήσεις σωρίας αιτήσεων αδειοδότησης που υπέβαλαν διάφοροι όμιλοι στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους για μεγαλύτερα μερίδια αγοράς και ψηλότερα κέρδη χωρίς να υπολογίζεται η επάρκεια του δικτύου. Η απέτηση τώρα να αναβαθμιστεί το δίκτυο και οι διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το μεγάλο κεφάλαιο. Αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα των ίδιων των μονοπωλιακών ομίλων παραγωγής και εμπορίας, τους εισαγωγής δηλαδή και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για να μην υπάρξει πτώση της κερδοφορίας. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία σπέβδει να την υλοποιήσει. Η ενίσχυση των αυτοπαραγωγών προβλέπεται από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κυβέρνηση ήδη έχει προβλέψει το πρώτο πρόγραμμα χρηματοδότησης έργων αυτοπαραγωγής στις περιοχές σε μετάβαση που φτάνει τα 91 ΜΒ. Διατίθενται ήδη 41 εκατομμύρια ευρώ, τα 26 για τις λιμνητικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας. Απ' τις αιτήσεις που εκκρεμούν, μόλις 19 ΜΒ προέρχονται από τις ενεργειακές κοινότητες των Δήμων. Για όλα τα υπόλοιπα θα δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις των πολιτών, που λέμε. Γι' αυτό έχουν σταματήσει στην ουσία οι αιτήσεις για νέα εμπορικά έργα ενεργειακών κοινοτήτων το 2023. Παράλληλα έχει δρομολογηθεί το πρόγραμμα Απόλλων, το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού που έχει γίνει στην Ελλάδα, για να καλύψει μέρος των αναγκών των ΔΕΙΑ και των ευάλωτων πολιτών στους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Οι νέες μονάδες αυτού του προγράμματος θα μπορούν να εγκατασταθούν οπουδήποτε στην επικράτεια και να διασφαλίσουν εγγυημένες αποζημιώσεις από το κράτος. Τα πάμε λίγο αναλυτικά με τη γλώσσα των αριθμών, γιατί όλα αυτά είναι πολύ αποδεικτικά για το ποιος εξαπατά συνειδητά τον κόσμο. Τι σημαίνουν και τι αποδεικνύουν όλα αυτά τα στοιχεία που προαναφέραμε? Αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενεργειακές κοινότητες και τους αυτοπαραγωγούς που η σοσιαλδημοκρατία της παρουσιάζει ως δίθεν ριζοσπαστικές, προοδευτικές, φιλολαϊκές νησίδες στον καπιταλισμό. Οι ενεργειακές κοινότητες σε όλες τις μορφές τους αποτελούν μοχλό συγκέντρωσης του κεφαλαίου στον κατασκευαστικό και στον ενεργειακό τομέα. Διασφαλίζουν τη συμμετοχή μεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση μικρότερων έργων. Οι αυτοπαραγωγοί δεν διαθέτουν κατασκευαστικές εταιρείες για την υλοποίηση των έργων. Δεν θα φτιάξουν μόνοι τους αυτές τις εγκαταστάσεις. Ο βαθμός και ο ρυθμός ενίσχυσης των ενεργειακών κοινοτήτων εξαρτάται και θα εξαρτάται πάντα από τα στρατηγικά συμφέροντα της άρχουσας τάξης και ιδιαίτερα των ομίλων που επενδύουν στον ενεργειακό τομέα, εκτός αν νομίζει κανείς ότι θα εξαφανιστούν οι μονοπωλιακοί όμιλοι από την ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η άρχουσα τάξη θέλει απλά να διευρύνεται η συνένεση, η ενεργή στήριξη των τοπικών κοινωνιών στους στόχους της. Για παράδειγμα, η απέτηση κρατικής χρηματοδότησης της διεύρυνσης των δικτύων, της γρήγορης ανάπτυξης του ενεργειακού χώρου, εκπορεύεται από την επίκουσα ανάγκη των μονοπωλίων για να διασφαλίσουν την κερδοφορία τους
και παρουσιάζεται σαν φιλολαϊκός στόχος στήριξης των ενεργειακών κοινοτήτων των αυταπαραγωγών. Παρουσιάζεται βέβαια έτσι μόνο για αφελείς. Οι κοινοτικές ενισχύσεις σε αυτή την κατεύθυνση δεν έχουν στόχο ούτε μπορούν να ικανοποιήσουν τις λαϊκές ανάγκες. Η ενεργειακή ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί πρόβλημα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά την ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων. Και ασφαλώς η μερίδα του λέοντος των κοινοτικών ενισχύσεων κατευθύνεται και θα συνεχίσει να κατευθύνεται στις μεγάλες επενδύσεις των ομίλων σε όλη την Ευρώπη. Για να, και όχι μόνο στην Ελλάδα, για να διασφαλιστούν τα κέρδη των τραπεζών, των κατασκευαστικών ομίλων, των πράσινων ενεργειακών ομίλων. Για τον ίδιο λόγο εμείς θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε το ρεύμα ως πανάκριβο εμπόριο. Θα συνεχιστεί επίσης η άναρχη διασπορά των ενεργειακών έργων στο πλαίσιο του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων. Όλα αυτά τα γνωρίζουν οι ηγεσίες των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων που προσπαθούν για μια ακόμα φορά να εξαπατήσουν το λαό. Όμως η στρατηγική συμφωνία του αστικού πολιτικού συστήματος δεν αφορά μόνο τον τομέα της ενέργειας, αφορά συνολικά την αντιλαϊκή στρατηγική του κεφαλαίου. Όλα τα κόμματα του συστήματος και όχι μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι επίσης συνένοχα για τη μετατροπή μας σε πελάτες των δημόσιων νοσοκομείων και τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων ως αυτόνομες επιχειρηματικές μονάδες που πρέπει να είναι κερδοφόρες. Η μετατροπή κάθε πάθησης και κάθε ιατρικής πράξης σε ένα οικονομικό πλέον πακέτο με όριο των κρατικών δαπανών δεν έγινε μέσα σε ένα βράδυ. Προχώρησε με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα χάλια του δημόσιου συστήματος υγείας την περίοδο της πανδημίας τα είδαμε από το Μιλάνο μέχρι το Παρίσι, όχι μόνο στην Ελλάδα. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά είναι συνένοχοι και για την υποβάθμιση του επίπεδου και την αύξηση του κόστους σπουδών στα δημόσια πανεπιστήμια και παριστάνουν τάχα ότι διαφωνούν για τα αυστηρά κριτήρια που θα λειτουργήσουν τα ιδιωτικά. Κριτήριο για τη λειτουργία τους θα είναι η προσέλκυση πελατών, όπως συμβαίνει με όλες τις εταιρείες. Τα δημόσια πανεπιστήμια θα κυνηγούν χορηγούς και έσοδα και θα καταργούν τις δωρεάν παροχές. Όλα τα κόμματα του συστήματος έχουν προσυπογράψει τις κατευθύνσεις και τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συνυπογράψει τα ευρωπαϊκά πρότυπα της ενιαίας αγοράς πτυχίων στην Ευρώπη, που οδηγούν σε πτυχία που έχουν τιμή αλλά όχι αξία, γίνονται απλά διαβατήρια για την αξιολόγηση των αποφύτων στη ζούγκλα της αγοράς. Όλοι τους είναι συνένοχοι για τη σοβαρή πιθανότητα να μειωθούν το επόμενο διάστημα οι εισακταίοι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, να μειωθούν και κάποια τμήματα να κινδυνεύσουν ακόμα και να κλείσουν. Επίσης για το ότι δεν αναπτύσσεται η αναγκαία επιστημονική έρευνα για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ενεργειακών πηγών και των δυνατοτήτων της περιοχής. Συνένοχα είναι τα αστικά κόμματα και για τα πλήγματα που δέχθηκε ο κλάδος της Γούνας με το εμπάργκο και τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία, καθώς και για το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημιουργεί σοβαρό ενδεχόμενο απαγόρευσης της εκτροφής και εμπορίας Γούνας στα επόμενα χρόνια. Η απόφαση έχει αναβληθεί για το 2026, ενώ από τα σχετικά προγράμματα στήριξης έχουν αποκλειστεί στην πράξη οι αυταπασχολούμενοι με λίγο προσωπικό, οι πραγματικά μικρές επιχειρήσεις. Έτσι, ωφελημένες είναι τελικά ελάχιστες μεγάλες μονάδες που συγκεντρώνουν πλέον την κερδοφόρα εξαγωγική δραστηριότητα. Την ίδια ώρα οι μισθωτοί στον κλάδο δοκιμάζονται με μισθούς πείνας και συνθήκες άσχημες σε μονάδες και φάρμες. Ενώ οι κατεστραμμένοι αυταπασχολούμενοι δουλεύουν φασόν ατέλειωτες ώρες για ένα κομμάτι ψωμί. Εκεί όμως που η συνενοχή όλων φαίνεται πιο καθαρά από τον δήθεν κάλπικο αντισυστημικό εθνικιστή Βελόπουλο
ο οποίος παριστάνει ότι χτυπά το χέρι στο τραπέζι, ως τους κοσμοπολίτες σημειοφόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΜέΡΑ25, είναι ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας. Όλοι τους έχουν αποδεχθεί, ψηφίσει και συνυπογράψει την ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τώρα αναθεωρείται προς το ακόμα χειρότερο, με ολοφάνερες αρνητικές συνέπειες για τους αγρότες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όλοι έχουν υιοθετήσει τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συγκέντρωση της παραγωγής στις μεγάλες μονάδες και το ξεκλήρισμα μέρους της αγροτιάς, για τις ποσοστώσεις, για τη συμβολιακή γεωργία, για την ασφάλιση της αγροτικής περιουσίας και του ζωικού κεφαλαίου από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, για τη μετατροπή των αγροκτηνοτρόφων σε καπιταλιστές επιχειρηματίες, όπου θα σωθούν όποιοι αντέξουν, όποιοι αλλάξουν καλλιέργειες, ώστε να έχουν μεγαλύτερα κέρδη. Να μην φυτέψουν δηλαδή ροδάκινα, μήλα, σιτάρι για τη διατροφή του λαού, αλλά γκότζιμπέρι. Κανείς τους εκτός από το ΚΚΕ δεν έχει στηρίξει στη Βουλή τα αιτήματα των αγροτών για κατώτερες εγγυημένες τιμές, για αφορολόγητο ατομικό εισόδημα 12.000 ευρώ, για κατάργηση των άμεσων και έμεσων περιορισμών που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγροτική παραγωγή. Αντίστοιχα επιχειρούν να εξαπατήσουν το λαό με τον ισχυρισμό ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των πόλεων σε έξυπνες πόλεις θα λύσει τα λαϊκά προβλήματα. Οι έξυπνες πόλεις στον καπιταλισμό διασφαλίζουν μια νέα κερδοφόρα διέξοδο για υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια των ομίλων ψηλής τεχνολογίας, των τραπεζών και άλλων ομίλων. Αξιοποιούνται από το κράτος για το ψηφιακό φακέλωμα του συνόλου της ζωής και της δράσης των πολιτών κάθε Δήμου και για να επιβληθούν τα αντιλαϊκά χαράτσια. Οι έξυπνες κάμερες, οι έξυπνοι μετρητές κατανάλωσης νερού, τα έξυπνα παρκόμετρα είναι τα νέα ψηφιακά εργαλεία για την παραπέρα υλοποίηση των γνωστών αντιλαϊκών κατευθύνσεων. Πάνω απ' όλα τα κόμματα του συστήματος και ιδιαίτερα της σοσιαλδημοκρατίας είναι συνένοχα για τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ώρα που δυναμώνουν τα τύμπανα του πολέμου και η φωτιά επεκτείνεται από το έδαφος της Ουκρανίας ως τη Μέση Ανατολή. Γνωρίζουμε, πιστεύω όλοι σε αυτή την αίθουσα, πόσο αιματοβαμένη είναι η ιστορία της δολοφονικής μηχανής πολέμου του ΝΑΤΟ. Όμως και αυτοτελώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό δεν είναι τόσο γνωστό, προχωρά με γρήγορο ρυθμό στην κατεύθυνση της πολεμικής προετοιμασίας. Όχι μόνο με την εμπλοκή στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας και τη στήριξη της σφαγής του λαού της Παλαιστίνης από το Ισραήλ, αλλά και με την ισχυρή χρηματοδότηση των στρατιωτικών εξοπλισμών από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και άλλους μηχανισμούς που αποφασίστηκαν στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πλέον ανοιχτά ομολογείται ότι περνάμε σε καθεστώς πολεμικής οικονομίας. Όποιος ανατρέξει στην ιστορία για το τι σημαίνει περνάμε σε καθεστώς πολεμικής οικονομίας, θα δει ότι ακολούθησε στη συνέχεια μεγάλος πόλεμος. Η Ελλάδα ως σημεοφόρος του ΝΑΤΟ, εκτός από ορμητήριο σφαγής άλλων λαών, όπως γίνεται σήμερα ακόμα και με τα παιδιά της Παλαιστίνης, κινδυνεύει να γίνει και στόχος στην περίπτωση μιας μεγάλης σύγκρουσης για τα συμφέροντα των εφοπλιστών, των ενεργειακών ομίλων, της άρχουσας τάξης, όπως ομολογεί η ίδια η κυβέρνηση, η οποία δια του στόματος του αρμόδιου υπουργού και του πρωθυπουργού είπε ότι δεν πάμε μόνο λόγω των υποχρεώσεων του ΝΑΤΟ στις νέες αποστολές και στέλνουμε φρεγάτες έξω από τα σύνορα, αλλά για να υπερασπίσουμε τα ενεργειακά και ναυτιλιακά συμφέροντα της Ελλάδας, όπως βαπτίζουν τα συμφέροντα των εφοπλιστών και των μεγαλομετόχων των ενεργειακών ομίλων. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Ούτε υπάρχει χρόνος για νέες ουτοπικές προσδοκίες ότι θα εξανθρωπιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και το σύστημα της εκμετάλλευσης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 16 εκατομμυρίων ανέργων, των 95 εκατομμυρίων που ζουν στο όριο της φτώχειας, μόνο χειρότερη μπορεί να γίνει. Γιατί είναι διακρατική υπεριαλιστική συμμαχία. Γιατί εκφράζει τη δικτατορία του κεφαλαίου σε βάρος των λαών της Ευρώπης. Αυτό που ζούμε στην Ελλάδα δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η κανονικότητα έβγαλε στους δρόμους του αγώνα τους εργάτες και τους αγρότες στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο, στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το οποίο μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Στις Βαλτικές χώρες είναι παράνομο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπονομεύεται νομοθετικά το δικαίωμα στην απεργία. Το ψηφιακό φακέλωμα για όλους τους πολίτες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπεται προληπτικά στο όνομα της δημόσιας ασφάλειας και της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Ωστόσο, φίλες και φίλοι, δεν είναι μοιραίο να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο που καταδικάζει τη ζωή μας και την εχμαλωτίζει στο βάλτο της ανασφάλειας, της εκμετάλλευσης, της ανεργίας, της αδικίας, των πολέμων. Το ΚΚΕ με το επαναστατικό πρόγραμμά του φωτίζει ότι υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει διέξοδος, ο σοσιαλισμός. Είναι η εργατική εξουσία, όπου οι εργαζόμενοι παίρνουν την τύχη τους στα χέρια τους. Είναι η κοινωνική ιδιοκτησία που ξεριζώνει τη λειτουργία της οικονομίας με γνώμονα το κέντρο. Πάνω σε αυτό το έδαφος μπορεί να λειτουργήσει ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός της παραγωγής, της εκπαίδευσης, της έρευνας με γνώμονα το σύνολο των αναγκών της κοινωνίας. Αλλάζει δηλαδή ο σκοπός της παραγωγής. Ο νέος σκοπός είναι η συνδυασμένη ικανοποίηση των αναγκών μας, των λαϊκών αναγκών. Αλλάζει και ο ρόλος των εργαζομένων, οι οποίοι συμμετέχουν πλέον συνεχώς μέσα από τις γενικές συνελεύσεις τους και τους ανακλητούς αντιπροσώπους στα ανώτερα όργανα εξουσίας, στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων. Το νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα, η γη, η υγεία, τα φάρμακα και πάνω απ' όλα η ίδια η εργατική δύναμη πάβουν να αποτελούν εμπορεύμα. Ας δούμε όμως συγκεκριμένα και χειροπιαστά μέσα από το παράδειγμα του ενεργειακού σχεδιασμού στη Δυτική Μακεδονία, πόσο διαφορετική, πόσο καλύτερη για το λαό θα μπορούσε να είναι η κατάσταση στο σοσιαλισμό. Οι εργαζόμενοι δεν θα αναζητούσαν δουλειά μέσα στη ζούγκλα της αγοράς και της εκμετάλλευσης. Δεν θα αγωνιούσαν αν θα λήξει η οκτάμινη σύμβασή τους και θα βρεθούν ξανά στην ουρά των ανέργων. Οι οδηγοί των φορτηγών δεν θα ανέμεναν αν η ΔΕΗ θα τους ανανεώσει ή όχι τη σύμβαση για το μεταφορικό τους έργο, όπως σήμερα στα Σέρβια. Τα εργοδοτικά εγκλήματα, όπως το πρόσφατο στο Βέρμιο, δεν θα ήταν καθημερινότητα και κανονικότητα. Οι εργαζόμενοι θα κατανέμονταν σχεδιασμένα στις διάφορες μονάδες, με μέρημνα για την προληπτική προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους, με διασφαλισμένο επαρκή ελεύθερο χρόνο και υψηλού επίπεδου δωρεάν υπηρεσίες υγείας και μόρφωσης. Ο χωροταξικός σχεδιασμός, η επιλογή των διαφορετικών χρήσεων γης θα λαμβάνονταν με γνώμονα το σύνολο των αναγκών μας και όχι με βάση τον ανταγωνισμό των ομίλων για τα μερίδια και τα κέρδη τους. Δεν θα εγκρίνονταν σχέδια εγκατάστασης γιγαντιαίων αιωλικών πάρκων και φωτοβολταϊκών, όπως τώρα τα σχέδια για τη λίμνη Πολυφίτου, για γη υψηλής παραγωγικότητας, για βάση σε περιοχές Natura. Η αποκατάσταση εδαφών δεν θα καθορίζονταν από τα όρια και τις εκάστοτε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αναμένονται τώρα για την αποκατάσταση. Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα ήταν εμπόρευμα. Η παραγωγή του και η διανομή του δεν θα διαμορφώνονταν με γνώμονα τα κέρδη των ομίλων. Η τιμή του δεν θα επιβαρύνονταν από τους έμεσους κρατικούς φόρους για να δοθούν πακέτα νέων ενισχύσεων ξανά στους ομίλους. Η ενεργειακή ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια θα ήταν ιστορικό παρελθόν.
το δικαίωμα στην επαρκή τηλεθέρμανση θα ήταν διασφαλισμένο για όλους. Θα αξιοποιούνταν το σύνολο των εγχώριων ενεργειακών πηγών για να διασφαλιστεί το σύνολο των λαϊκών αναγκών, όπως η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, η προστασία της υγείας, η προστασία του περιβάλλοντος, η σταθερή δουλειά με δικαιώματα, η στήριξη, η αναλογική στήριξη της ανάπτυξης περιοχών και κλάδων. Οι λιγνητικοί σταθμοί θα συνέχιζαν να λειτουργούν με τεχνολογία πιο φιλική στο περιβάλλον, χωρίς την επιβάρυνση στο κόστος ηλεκτροπαραγωγής από τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξόριξη από τα εγχώρια κοιτάσματα υδρογόνων ανθράκων θα διασφαλιζόταν με αμοιβαία εποφελής διεθνής συμφωνίας. Μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Μας ρωτούν κάποιοι καλοπροαίρετα, μήπως παρουσιάσουμε ουτοπικά σχέδια την επιθυμία μας. Μα έγιναν, φίλες και φίλοι, όλα αυτά. Υλοποιήθηκαν στον 20ο αιώνα στη Σοβιετική Ένωση. Στους μείον 15 βαθμούς ήταν εξασφαλισμένη και πάμφθινη η θέρμανση. Κανείς δεν πέθαινε από έλλειψη θέρμανσης στη χιονισμένη Μόσχα της Σοβιετικής εξουσίας. Είχε εξαλειφθεί η ανεργία. Υπήρχαν υψηλού επίπεδου δωρεάν υπηρεσίες υγείας και διαδικασίες εκπαίδευσης. Υπήρχαν κατακτήσεις που ούτε σήμερα, δεκαετίες μετά, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ο καπιταλισμός για τους εργαζόμενους. Φανταστείτε λοιπόν τι μπορεί να πετύχει σήμερα ο κεντρικός σχεδιασμός στο σοσιαλισμό στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης. Σήμερα που επίσης έχουμε βγάλει συμπεράσματα από τα λάθη που άνοιξαν τον δρόμο στην αντεπανάσταση και ήταν δικά μας λάθη από την απαράδεκτη υπόκληση στην αντίληψη του σοσιαλισμού με αγορά. Υπάρχει λοιπόν διέξοδος για το λαό και δεν είναι άλλη από το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Για να ανοίξει ο δρόμος για αυτή την ελπιδοφόρα προοπτική δίνουμε όλοι εμείς τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ καθημερινά τον καλύτερο εαυτό μας. Οργανώνουμε τον αγώνα για συλλογικές συμβάσεις, για ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, για μείωση του χρόνου εργασίας, για μέτρα κατά της ακρίβειας, για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Δίνουμε τη μάχη για φθηνό ρεύμα και θέρμανση για τον λαό, για να σταματήσει η άναρχη εγκατάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δασικές εκτάσεις και λίμνες, για να μην υπάρξει καμιά διακοπή ρεύματος σε λαϊκά νοικοκυριά και αυταπασχολούμενους, για να μην κλείσουν οι λιγνητικές μονάδες. Οργανώνουμε τον αγώνα για ενιαίο αποκλειστικά κρατικό και δωρεάν σύστημα υγείας, για επαρκή χρηματοδότηση και μαζικές προσλήψεις με αξιοπρεπείς μισθούς στα δημόσια νοσοκομεία. Είμαστε μπροστά στον αγώνα των φοιτητών ενάντια στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιχειρηματική λειτουργία των δημόσιων ΑΕΗ, για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είμαστε μπροστά στον αγώνα για πτυχία με αξία, που θα αποτελούν τη μοναδική προϋπόθεση για είσοδο στο επάγγελμα για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν σύγχρονες σπουδές. Είμαστε μπροστά στους αγώνες των αγροτών ενάντια στις κατευθύνσεις της νέας ΚΑΠ. Είμαστε μπροστά στους αγώνες για εγγυημένες τιμές που θα εξασφαλίσουν εισόδημα επιβίωσης, για μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο, για αποζημιώσεις 100% από τον ΕΛΓΑ, για έργα υποδομής και προστασίας της αγροτικής παραγωγής χωρίς νέα καράτσια για τον λαό. Πάνω απ' όλα οργανώνουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα για να μην γίνει η νεολαία και ο λαός μας και οι υπόλοιποι λαοί της περιοχής κρέας για τα κανόνια, για τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων. Οργανώνουμε τον αγώνα για να απεμπλακεί η χώρα μας από τα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να γυρίσουν πίσω οι φρεγάτες, για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου, για να σπάσουμε τα ευρωατλαντικά δεσμά, για να σταματήσει η στήριξη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Σας καλούμε λοιπόν όλες και όλους να εμπιστευτείτε το ΚΚΕ. Εμπιστευτείτε το ΚΚΕ που προειδοποίησε έγκαιρα και είπε την αλήθεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το ΝΑΤΟ, για τη συνθήκη του Μάαστρι, για την πράσινη μετάβαση, όταν όλοι οι άλλοι προσπαθούσαν να εξαπατήσουν το λαό. Εμπιστευτείτε το ΚΚΕ που είναι το μόνο κόμμα που δεν μπορεί το σύστημα να το βάλει στο χέρι,
γιατί δεν έχει δεσμεύσεις, γιατί δεν κάνει αμαρτωλές συμφωνίες διαπλοκής κατά το τραπέζι. Γι' αυτό εξάλλου η ψήφος του ΚΚΕ μένει στο ΚΚΕ, δεν μετατρέπεται σε στυλοβάτη καμιάς αστικής κυβέρνησης της άρχουσας τάξης. Εμπιστευτείτε το ΚΚΕ που πάνω από έναν αιώνα παλεύει με το λαό για το λαό, με αμέτρητες θυσίες από τα ηρωικά χρόνια του ΕΑΜ και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, τους αγώνες στα χρόνια της παρανομίας και της δικτατορίας του 67, ως τη σημερινή μεγάλη προσπάθεια για την οργάνωση των λαϊκών αγώνων. Φίλες και φίλοι, ελάτε μαζί μας. Πάρτε τη θέση σας στη μάχη δίπλα μας, για να αποκτήσει ο αγώνας συνέχεια, διάρκεια και νικηφόρα προοπτική, για να κλιμακωθεί η λαϊκή αντεπίθεση την οποία σηματοδότησαν το προηγούμενο διάστημα οι μεγάλες κινητοποιήσεις των αγροτών, των φοιτητών, των εργαζόμενων στην απεργία στις 28 Φλεβάρι. Με νέες, ακόμα πιο μαζικές και αποφασιστικές απεργίες στις 17 Απριλίου και στην Εργατική Πρωτομαγιά, για να δυναμώσει η πάλη για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τα δολοφονικά πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ. Ελάτε μαζί μας για να φοβηθούν αυτοί που όλα αυτά τα χρόνια φοβίζουν και απειλούν τη ζωή και τα δικαιώματά μας. Ελάτε μαζί μας για να ανοίξει ο δρόμος που θα μας βγάλει από το σημερινό βάλτο της εκμετάλλευσης, της αδικίας, των πολέμων. Να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής για τη μόνη ελπιδοφόρα διέξοδο που φωτίζει το πρόγραμμα του ΚΚΕ, τον σοσιαλισμό. Ενισχύστε το ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, για να βγει πιο δυνατός ο λαός την επόμενη μέρα στην αναμέτρησή του με την πολιτική του κεφάλαιου και της κυβέρνησης. Ενισχύστε το ΚΚΕ για να καταδικάσουμε όλους αυτούς που είναι συνένοχοι για τη σημερινή μας κατάσταση και ετοιμάζονται να διαπράξουν νέα εγκλήματα σε βάρος μας. Να καταδικάσουμε την κυβέρνηση και τα κόμματα της κάλπικης αντιπολίτευσης, όλους τους υπηρέτες του ευρωατλαντισμού. Ενισχύστε το ΚΚΕ για να στείλουμε μήνυμα αντεπίθεσης όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη, ότι θέλουμε και μπορούμε να σπάσουμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Φίλες και φίλοι, όλα δείχνουν ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Να γεμίσουμε τις κάλπες στις ευρωεκλογές με εκατοντάδες χιλιάδες νέα κόκκινα ψηφοδέλτια. Να γεμίσουν οι δρόμοι του αγώνα με χιλιάδες αποφασισμένους αγωνιστές. Να σηκώσουμε πιο ψηλά τις κόκκινες σημαίες. Φίλες και φίλοι, βαδίζουμε σταθερά, αποφασιστικά, με εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού. Μπορούμε να δυναμώσουμε το ΚΚΕ παντού και θα τα καταφέρουμε. Καλούς αγώνες, σύντροφοι και φίλοι.